Γεια σας κύριε Κατσότη, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, δεδομένης και της συνάντησης που είχε ο γραμματέας του κόμματός, ο κ. Κουτσούμπας, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, την κυρία Σάκη Λαροπούλου. Και την ανησυχία. Και την ανησυχία βεβαίως. Κάλεσε σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση ο κ. Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ έχει αναδείξει την τελευταία περίοδο την ανησυχία του τέλος πάντων για την προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία οφείλεται ακριβώς στο ότι υποθάλπτεται όλη αυτή η προκλητικότητα από τους σχεδιασμούς που υπάρχουν για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Είναι αυτό, τουλάχιστον το βλέπουμε, ότι τα παζάρια πάνε και έρχονται για τη συνδιαχείριση αυτής της περιοχής και βέβαια της περιοχής της Ανατολικά της Μεσογείου. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι που, αν θέλετε, μας οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπλοκή σε αυτούς τους σχεδιασμούς που έχουν, αν θέλετε, οι μεγάλες δυνάμεις, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως οι μεγάλες πολυεθνικές στην περιοχή. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το έναυσμα της Τουρκίας για να αμφισβητήσει, να μπορέσει να διευρύνει τις γκρίζες ζώνες και να στείλει, όπως είναι τώρα προφανές, τις σεισμικές έρευνες τέλος πάντων στην περιοχή, οι οποίες βέβαια δεν είναι περιοχή δική τους, είναι στην κυριαρχία της χώρας μας, είναι η φαλακοπίδα της χώρας μας. Ωστόσο όμως βλέπετε ότι η Τουρκία συνεχίζει, παρά, αν θέλετε, τις λεκτικές, να το πω έτσι, προθέσεις για στήριξη της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ανησυχεί η τελευταία εξέλιξη, κύριε Κατσότη, με τον Εύρο, με την συγκέντρωση πάλι μεταναστών, γύρω στους 6.000, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ότι πάνε να στήσουν νέο Εύρο. Μας ανησυχεί, όμως αυτό δεν ανησυχεί το ΝΑΤΟ, το οποίο, αν θέλετε, επιβράβευσε την Τουρκία για την επέμβασή της στη Συρία. Δεν ανησυχεί το ΝΑΤΟ γιατί θεωρεί ενιαίο χώρο το Αιγαίο, αλλά και άλλες περιοχές, επειδή είμαστε σύμμαχοι τέλος πάντων. Δεν ανησυχεί τους συμμάχους μας, εισαγωγικά το βάζουμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ΗΠΑ, οι οποίοι σας είπα ότι πίσω από όλη αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας κρύβονται όλα αυτά τα παζάρια, οι αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί στην περιοχή. Η Ελλάδα πώς θα πρέπει να κινηθεί, κύριε Κατσότη, τι θα πρέπει να κάνει? Κινείται στο διπλωματικό επίπεδο, κινείται σε επίπεδο συμμαχιών, έχει συναντήσεις ο Πρωθυπουργός διαρκείς τηλεδιασκέψεις από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τι άλλο πρέπει να κάνει? Ακούστε, η Ελλάδα, όσο εμπλέκεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ο λαός μας είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο, να το πω έτσι. Εμείς, σαν ΚΚΕ, έχουμε αναδείξει ότι εδώ απαιτείται, αν μη τι άλλο, οι βάσεις που έχουμε στην Ελλάδα των Αμερικάνων και παίζουν αυτό το βρώμικο ρόλο στην περιοχή να κρίσουν. Έχουμε απαιτήσει την αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το λέμε για μελλοντικά. Το λέμε τώρα για να μπορέσει η χώρα μας, αν θέλετε, να απεμπλακεί από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που μας οδηγεί σε πόλεμο και βεβαίως ένταση στην περιοχή. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Βεβαίως η ειρήνη είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχήσει. Όμως δεν μπορεί εδώ να κυριαρχεί η ειρήνη όταν η πρόθεση της αλλαγής των συνόρων, βλέπετε, υπάρχει από την άλλη πλευρά και βλέπετε η διεθνή κοινότητα, η λεγόμενη συναγωγικά, να μην αντιδρά και να μην, αν θέλετε, προβάλλει. Είχαμε παρέμβαση από την Ουάσιγκτον, είχαμε και παρέμβαση από τον Ζωζέπ Μπορέλ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λοιπόν, κυρία Ρεκουλούρη, τι παρέμβαση είχαμε? Από τη μία είχαμε παρέμβαση και από την άλλη τι είχαμε? Επιβράβευσαν τον Ερντογάν για την επέμβασή του στη Συρία. Το τουρκο-λιβικό, αν θέλετε, σύμφωνο, αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε από τη χώρα μας και κάνα έγινε όλη αυτή η προσπάθεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ., είναι έτσι κι αλλιώς προχωρά με την σύμφωνη γνώμη ή με την ανοχή του ΝΑΤΟ. Και δεν το βλέπετε αυτό? Τι είναι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο? Είναι αυτό που αμφισβητεί, αν θέλετε, την ίδια την κυριαρχία της χώρας μας, τα χωρικά μας, τα θαλάσσια σύνορά μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί σήμερα εμείς να λέμε ότι έχουμε τη στήριξη της διεθνής κοινότητας. Εδώ είναι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις που κυριαρχούν. Μάλιστα. Αυτοί δυστυχώς καθορίζουν
αν θέλετε, και τις εξελίξεις στην περιοχή, οι οποίες είναι πολύ ανησυχητικές, όπως εκφράσαμε και χθες μέσω του Γενικού Γραμματέα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά όπως και τον αντικρίνουμε καθημερινά μέσα από τις παρεμβάσεις μας, σαν ΚΚΕ, στην ελληνική κοινωνία, αν θέλετε, θέτοντας το ζήτημα, να ο αγώνας να είναι για την απεπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια αυτά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, την αποχώρηση, όπως είπαμε, από όλες αυτές τις υπηρεσιακές αποστολές που έχουμε στο εξωτερικό, αλλά και τα υπόλοιπα που είπα προηγουμένως, για την απεπλοκή από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις βάσεις, για τη μη αλλαγή των συνόρων, για την εφαρμογή, αν θέλετε, του πρωτοκόλλου του 1926 και της συνθήκης της Λοζάνης, η οποία οριοθετεί τα σύνορα της χώρας. Εκτός από την ανησυχία σας για την κατάσταση στον Εύρο και για την Τουρκία, ο κύριος Κουτσούμπας αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εκφράζουν την ανησυχία και για την πορεία της οικονομίας. Βλέπετε δύσκολες μέρες για τους εργαζόμενους. Σας άκουσα να λέτε η καραντίνα να μην γίνει η γκυλοτίνα για τους εργαζόμενους. Ακριβώς. Η καραντίνα, δυστυχώς μαζί με την καραντίνα ήρθε και η γκυλοτίνα. Αυτό είπαμε ακριβώς. Και δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς στενάζουν, οι ανατροπές είναι πολύ μεγάλες, το χρόνο δουλειάς, τις αμοιβές, στο διευθυντικό δικαίωμα το οποίο έχει απογειωθεί. Είναι γνωστό ότι σήμερα αυτά που απαιτούν οι εργοδοτικές ενώσεις, ο ΣΕΔ, ο ΣΕΤΕ, οι έμποροι κτλ., υλοποιούνται από την κυβέρνηση. Δηλαδή ο χρόνος εργασίας θα είναι όποτε θέλουν, όσο θέλουν, και βεβαίως με όση αμοιβή θέλουν οι εργοδότες. Ούτε συλλογικές συμβάσεις, μόνο ο κατώτερος μισθός. Εσείς στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου θέσατε ερωτήσεις προς τον κύριο Βρούτση και θα ήθελα να μου πείτε αν πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε αναφορικά με το ποιοι εργαζόμενοι αποκλείονται από το πρόγραμμα συνεργασία και γενικώς από όλο αυτό το πλέγμα της προστασίας των εργαζομένων οι οποίοι μένουν ακάλυπτοι. Οι απαντήσεις δεν ανησύγησαν μόνο εμάς. Ανησύχησαν όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό και αυτούς που θα μπουν στο πρόγραμμα συνεργασία, γιατί όπως είδατε η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας που λέει επαναπρόληψη όλων των εποχιακά εργαζομένων. Αρνήθηκε η κυβέρνηση να διασφαλίσει τα δικαιώματα αυτά και βεβαίως σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα, να το πω έτσι. Γιατί το πρόγραμμα συνεργασία θα το υλοποιήσουν συνδυαστικά, να το πω έτσι, οι επιχειρήσεις μαζί με την περιτροπή στην εργασία, μαζί με τις απολύσεις οι οποίες είναι πολλές και σήμερα υπάρχει κινητοποίηση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στον επιχειρησμό για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δει κανένα σωματείο, για να του θέσουν τα ζητήματα αυτά των απολύσεων. Μόλις τελείωσε, να το πω έτσι, η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις επιχειρήσεις, όλες αυτές οι επιχειρήσεις προχωρούν ήδη σε απολύσεις. Τι εικόνα έχετε, γιατί εσείς ήσασταν και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και έχετε καλή γνώση του τι συμβαίνει στον χώρο αυτό. Τι εικόνα έχετε για τα ξενοδοχεία, τα εποχικά ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία 12 μήνες διάρκειας, αν θα ανοίξουν, σε τι ποσοστό θα ανοίξουν, γιατί από αυτό εξαρτάται και η απασχόληση των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Κοιτάξτε, θα ανοίξουν, πολλοί λένε ότι δεν θέλουν να ανοίξουν. Και αυτό φάνηκε από την Αθήνα. 1η Ιούνιου υποτίθεται ότι ανοίγουν τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίες. Ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Δεν είχαν κρατήσεις ακόμα βέβαια. Μπορεί να ανοίξουν στην πορεία γιατί δεν είχαν και κρατήσεις. Τι σημασία έχει αν έχουν κρατήσεις. Τη στιγμή που λέει ότι θα ανοίξουν, τι σημαίνει, αρχίζει η λειτουργία. Όταν έχουν τα ρολά κλειστά, σημαίνει ότι θα ανοίξουμε όταν θα έχουμε πελάτες. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος τι κάνει αυτή την περίοδο, ο οποίος δεν είναι στη δουλειά του, ο οποίος δεν είναι σε αναστολή για να έχει αυτή την επιχορήγηση, δεν είναι καν στο πρόγραμμα συνεργασία, δεν έχει κανένα δικαίωμα, είναι απολυμμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος είναι, τι κάνουν οι εργαζόμενοι τώρα σε συνεχούς λειτουργίες που είναι κλειστά. Περιμένουν πότε θα ανοίξουν, αν θα ανοίξουν, πόσους θα πάρουν, ποιους θα πάρουν, θα πάρουν το 40%. Λέει το πρόγραμμα αυτό ότι αφού σταματάει η αναστολή πρέπει το 40% να λειτουργεί. Λειτουργεί το 40%. Όχι. Και αν λειτουργήσει τι θα γίνει, μπορεί να τους απολύσει, μπορεί να τους απολύσει. Τι έχει, έχει εφεδρεία το 60%, το οποίο θα το έχει σε αναστολή για να μπορεί να υλοποιεί τέλος πάντων τα σχέδιά του για ξεκαθάρισμα εργαζομένων, για μείωση προσωπικού και όλα αυτά. Η κατάσταση στο κλάδο
το επόμενο διάστημα θα είναι τραγωδία για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αγωνιστούν, γιατί κυρία Κουλούτη, κύριε Πέμπο, τα 22 δις ευρώ που βγάλαν πέρυσι οι ξενοδόχοι δεν εξαϊλώθηκαν. Τα 120 δις που βγάλαν τα τελευταία χρόνια τα βγάλαν πάνω στην πλάτη της καμαριέρας, του σερβιτόρου, του μάγειρα, του λατζέρι, πάνω σε αυτή την πλάτη. Άρα λέτε να επενδύσουν από τα κέρδη τους για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλίσουν την επιβίωση των εργαζομένων. Εισόδημα για όλους. Το κράτος και η εργοδοσία. Αυτή να πληρωστεί, μπορεί να πληρώνουν πάλι ο εργαζόμενο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία πώς τα βλέπετε, όπως το Ταμείο Οικειοδοσίας, γιατί άνοιξε χθες και η πλατφόρμα και υπάρχει βροχή αιτήσεων για τις μικρές επιχειρήσεις. 2.629, ναι, μέσα σε δύο ώρες. Κάλυψαν 1 δις ευρώ. Είναι, πολλά είναι λοιπόν τα χρηματοδοτικά. 7 δις είναι αυτά. Ναι. Πολλά είναι αυτά που, αν θέλετε, δεν αφορούν όμως τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενο, αν θέλετε, τι διασφαλίζει για τον εργαζόμενο. Η απόλυσή του, η ανεργία του, η φτώχεια και η εξαθλίωσή του. Αυτό εξασφαλίζει η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει πάρει. 24 δις την ευρωπαϊκή οικονομία. 32 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα βοηθήσουν αυτά τα 32 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα βοηθήσουν, δεν θα τονώσουν την οικονομία. Ή αν εφαρμοστεί, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα που εξήγηλε ο ΣΥΡΙΖΑ, το μένουμε όρθιοι δύο. Δεν θα τονώσουν την οικονομία. Ακούστε. Ναι, εμείς ξέρετε πολύ καλά, λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία διαφορά στη στρατηγική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Διαγωνίζεται βέβαια ποιος είναι αυτός που μπορεί να, αν θέλετε, καλύτερα να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κεφαλαίου σήμερα. Αυτά τα δις λοιπόν που ρέουν, που τα ακούνε συνολικά οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν να περάσουν την ημέρα τους, λοιπόν, θα πάνε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ούτε καν στους αυταπασχολούμενους. Θα ταροκανήσουν, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, και θα πετάξουν το κουκούτσι και το λογαριασμό στους ίδιους εργαζόμενους στο λαό. Μέσα από τη φορολογιστία τους, μέσα από το τσάκισμα, να πω έτσι, συνολικά των δικαιωμάτων τους. Ρήτρα απασχόλησης υπάρχει, κύριε Κατσότη, ή δεν υπάρχει? Ποια ρήτρα απασχόλησης? Ποια ρήτρα? Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ελεύθερος ο εργοδότης να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το αίτημά τους το ικανοποίησε η κυβέρνηση. Αυτό το αίτημά τους, αν θέλετε, είναι στην πράξη σήμερα. Δέστε, οι εργαζόμενοι τι τραβούν μέσα στους χώρους δουλειάς. Υπάρχει συλλογική σύμβαση. Είναι υποχρεωτική, υποτίθεται. Την εφαρμόζει η κυβέρνηση? Όχι. Δεν την εφαρμόζει. Τη συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοπαλίων. Λέω ένα παράδειγμα. Που λέει επαναπρόσληψη. Γιατί λοιπόν οι εργαζόμενοι μην επαναπροσληφθούν, να είναι σε αναστολή, αν θέλετε, αν δεν ανοίξει η επιχείρηση, και να έχουν αυτή την προστασία τουλάχιστον της αναστολής, τα 534 ευρώ. Ούτε αυτό δεν διασφαλίζεται σήμερα. Επειδή μιλάτε για τους χώρους εργασίας, θα ήθελα να μας πείτε και για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αν βλέπετε προβλήματα στην εφαρμογή τους, αν είναι αρκετά ώστε να προστατεύσουν τους τουρίστες που θα έρθουν. Κυρία Κουλούρη, το βασικό κριτήριο στη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, είτε ο ιός είναι σε έκταση, είτε είναι σε ύφεση, δεν είναι η προστασία της υγείας του λαού. Είναι η κερδοφορία και ο περιορισμός των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία. Αυτή είναι, να το πω έτσι, η στάση της κυβέρνησης σήμερα, και αυτό δείχνει η χαλάρωση, να το πω έτσι, των μέτρων αυτών. Εξάλλου έχουμε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι οι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν. Το επίπεδο δηλαδή το κινδύνου, να το πω έτσι, το έχουν μειώσει από τα 4 στο 3 επίπεδο. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι στη διάθεση της εργοδοσίας να παράγουν, όπως βέβαια και στην Ιταλία που είδαμε, ότι τα περισσότερα ήταν εργαζόμενοι, γιατί οι βιομήχανοι εκεί δεν επέτρεψαν να κλείσουν οι εταιρείες τους στην περίοδο αυτή της έξασης του ιού. Και τώρα εδώ λοιπόν όλα είναι στην υπηρεσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και η χαλάρωση και τα υποτιθέμενα μέτρα, υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται, γιατί μπαίνουν εμπόδιο, να το πω έτσι, στην κερδοφορία, στην δράση αυτή της κάθε επιχείρησης. Και εδώ ο πρώτος κίνδυνος βέβαια είναι στον εργαζόμενο, ο οποίος είναι το θύμα, θα είναι το θύμα και του ιού, του κορονοϊού. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση και για όλα όσα μας είπατε. Καλημέρα σας.